Λοιπόν, οπότε λίγο γρήγορα. Γιώργος, αυτό το πράγμα η Μητριά Παοκτής είμαι. Καλώς τον Αντώ Γιώργο. Παίρνω, δεν θα έπρεπε να παίρνω μια αφορμή που είπε ο Γρηγόρης ότι η μοναδική που υπάρχει το ίδιο σκάει, έτσι. Λοιπόν, κάτι σε κινημίδες. Τι ώρα είναι, γιατί εγώ πήγα αργά. 10 παρα 5 με 10. Έβλεπα Παναθηναϊκό, ήθελα να δω το χάβο να χάνει. Ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ξαναδώ. Δεν πρόκειται να ξαναδώ. Όχι ότι προσβλήθηκα σαν Παοκτή. Το σκάει. Το σκάει, ναι. Ναι, προσβλήθηκα σαν Βορειοελλαδίτης, να σου πω την αλήθεια. Ο λόγος. Αρχίζω από αυτό. Λοιπόν, σε κάποια φάση που τελειώνει το πρωτάθλημα της Super League, αναφέρεται στην ΑΕΚ και λέει: εμείς θα την αναφέρουμε γιατί η ιστορία της ΑΕΚ το αξίζει. Ναι. Δηλαδή η ιστορία του Ηρακλή δεν τα αξίζει, έτσι. Είναι και Παοκτής, έτσι. Φαντάσου. Δεν τα αξίζει. Μαγκιά σου που το λες. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Μας έχουν σαν Θεσσαλονίκη χεσμένους. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό ρε παιδιά και. Εμείς κάνουμε 2 ώρες εκπομπή, είπαμε για τον Ηρακλή τίποτα. Γιατί όταν έχει αγωνιστική είναι. Λοιπόν είχε αγωνιστική χθες. Ο Ηρακλής ακόμα προετοιμάζεται. Η ΑΕΚ πουλάει ρε φίλε. Η ΑΕΚ τώρα έπαιξε στη Γάμα, δεν έπαιξε και μίλησε. Χωρίς αγωνιστική. Εσύ αν ήσουν σελιδάρχης ή αν ήσουν διευθυντής εφημερίδας ή ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτης καναλιού, θα έπαιζε ΑΕΚ ή Ηρακλή. Εάν ήταν πανελλαδικό το κανάλι μου, τους πάντες. Τι να έπαιζε. Να είσαι καλά φίλε, τους πάντες. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και κάτι τελευταίο Γρηγόρη στα γρήγορα έτσι. Ναι. Λοιπόν, η Ξάνθη έφαγε 3 γκολ. Σωστά. Ναι. Ο Άρης έφαγε 2 γκολ και έβαλε και 1. Στο τέλος στη βαθμολογία έχει την Ξάνθη τελευταία δικαίως και τον Άρη προτελευταία. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι είχε. Αν και θα έπρεπε να έχει. Κάτσε ρε κόκκινε, 2 λεπτά έχουμε τον καθένα. Μην πιάνεις κουβέντα. Λέγε ρε φίλε, ναι. Και ξέρετε τι είχε τους κάνει στην κορυφή. Τον Απόλλωνα Αθηνών πρώτο και τον Πάκο δεύτερο. Πόλεμος. Δεύτερος πόλεμος. Και τρίτος πόλεμος. Αυτός ο σχολιαστής, ο διατητής του, δεν ξέρω πώς το λένε. Ο κύριος Μιτγιούρης, ναι. Αυτός, ναι. Λέει ότι δεν υπάρχει πέναντι, υπάρχει δεν υπάρχει, ας το κρίνουν άλλοι, δεν είμαι ικανός να κρίνω γιατί δεν γνωρίζω. Να είσαι καλά.